Ποιος αγόρασε τη βίλα του αείμνησου Σεραφείμ Φιντανίδη. Μια βίλα που είχε βγει στον πληστηριασμό, Βαγγέλη Καράλη. Είχε βγει στον πληστηριασμό η βίλα του αείμνησου Σεραφείμ Φιντανίδη. Το θέμα είναι ποιος πήρε τη βίλα. Ποια είναι η γυναίκα η οποία απέκτησε τη συγκεκριμένη βίλα. Μια βίλα η οποία, για την οποία για την αποκτήσει πλήρωσε 1.800.000 ευρώ. Για πες μας. Του είχα τη χαρά και την τιμή και εγώ να το γνωρίσω τον Σεραφείμ Φιντανίδη, στον νεασύστατο τότε Έψιλον. Που ήταν πρόεδρος. Λοιπόν, η βίλα που ο Σεραφείμ Φιντανίδης, να πούμε καταρχάς ότι έκανε γνωστή την Τίνο ως προορισμό διακοπών, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το σημείο που υπάρχει η βίλα του Σεραφείμ Φιντανίδη ως ο όρμος του Φιντανίδη. Η βίλα του, να πούμε ότι βγήκε στον πληστηριασμό για 1.400.000 ευρώ και τελικά κατέληξε στο ποσό του 1.800.000 ευρώ. Είναι μια βίλα που βρίσκεται σε ένα χώρο 5,5 στρεμάτων. Ναι. Μια μονοκατοικία με 207 τετραγωνικά, με τρεις ξενώνες, με πισίνα, σε ένα πολύ ωραίο σημείο, έτσι. Είναι, έχει και μια ιδιωτική παραλία μπροστά. Για να έχει και όρμο. Έτσι ακριβώς. Η κυρία που πήρε την βίλα του Αΐνη. Ποια είναι η κυρία, δεν είναι μια τυχαία κυρία. Αυτό είναι έτσι, το όνομα. Έτσι. Είναι η κυρία Κλέλια Χατζιωάννου, εφοπλίστρια, η πριγκίπισσα των Τάνκερ, λέγεται. Είναι η αδερφή του Στέλιου Χατζιωάννου, τη γνωστή εταιρεία τη οικογένεια με την εταιρεία EasyJet. Πολύ σωστά. Μια κυρία που αποφεύγει έτσι τα φλάς των φωτογράφων και την δημοσιότητα. Συγγνώμη, διαφωνώ μαζί σου. Τι κάνει. Μη βιολέτα τώρα. για το ρεπορτάζ λες. Ναι. Με τρελάνε τώρα. Τουλάχιστον προσπαθεί. Η Κλέλια Χατζιωάννου καθόλου είναι μια κοσμικότατη κυρία η οποία συμμετέχει σε όλα τα γκαλά και είναι από τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίσεις. Και πολύ ωραία γυναίκα. Έτσι. Πολύ ωραία γυναίκα, δυναμική γυναίκα η οποία ποτέ δεν απέκρυψε την αγάπη της από, το live, από τη lifestyle ζωή. Μην λέμε ότι θέλουμε. Παρακαλώ. Με έντονη φιλανθρωπική δράση. Έτσι. Μοιράζεται τη ζωή της μεταξύ Αθήνας, Λονδίνου και Μονακό και απέκτησε και την βίλα του αείμνησου Σεραφείμ Φιντανίδη. Άρα θα λέμε την κυρία Κλέλια Χατζιωάννου και στην Τίνο την όμορφη. Έτσι. Για 1.800.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα που είπες Τίνο και μου πήγε το μυαλό φυσικά όλη στην Μήκονο, Παναγία Μήκονο, της Τίνου, πάμε και σε ένα άσχημο γεγονός το οποίο μας έχει.